Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συνεχίζονται οι συγκρούσεις όχι μόνο στο μέτωπο της Γάζας όπου είναι υψηλής έντασης αλλά σε χαμηλή έκταση και ένταση στον πόλεμο φθοράς που έχει κηρύξει η Χεσμπολά από την Συρία, κυρίως από το Λίβανο, συνεχίζει να πλήττει Ισραηλινούς στόχους. Τώρα χτύπησε στα υψώματα Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ μετά τις νίκες του στους πολέμους με τα αραβικά κράτη. Μετά, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, Ισραηλινά μαχητικά, χτύπησαν τρομοκρατικές υποδομές εντός Συριακού εδάφους, αφού πρώτα από εκεί χτύπησαν το Γκολάν, που όπως σας είπα έχει προσαρτήσει η Ιερουσαλήμ. Πρόσφατα, σαν απάντηση στην επίθεση στα υψίπεδα Γκολάν, χθες το Σάββατο, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ, τη ΣΥΑΦ, Israel Air Force, έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές στη Συρία, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Δύο βλήματα από τη Συρία έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές του Γκολάν και αυτό έκανε να χτυπήσουν οι σιρήνες για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά στο Ισραήλ. Το Γκολάν μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Αράβων το 1967 το πήρε το Ισραήλ, οι Άραβες λένε το κατέκτησε, το Ισραήλ λέει ότι το απελευθέρωσε, και το προσάρτησε το 1981 με την κίνηση αυτή να μην αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Συνεχίζονται οι σποραδικές ανταλλαγές πυρών με ρουκέτες, με drones, απαντά το Ισραήλ τόσο από το Λίβανο όσο και από τη Συρία. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.